Και ο Απόλλωνας κερδίζει το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση, στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού. Με τον Ζωάο Πέδρο στην εκτέλεση. Η κεφαλιά, 1-0 ο Ζελάγια. Μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Εμίλιο Ζελάγια θα σηκωθεί ψηλά και θα καρφώσει την μπάλα στα δίκτυα του Μιχαήλοφ. Πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά, ο Εμίλιο Ζελάγια θα επιστρέψει στα γκολ με το 16ο εφετινό του. Και πρώτο μετά από σχεδόν 40 μέρες, 38 για να ακριβολογούμε, αφού είχε σκοράρει για πρώτη φορά την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Εθνικό Άχνας, τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης, πρώτο γκολ στα play-off και 16ο συνολικά στο τρίτο λεπτό από τον Εμίλιο Ζελάγια για τον Απόλλωνα. Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινάνε οι γηπεδούχοι, εδώ ξανά πατάει γερά ο Ζελάγια, αφύλακτος. Κάρφωσε την μπάλα στην γωνία του Μιχαήλοφ, που ευρώτητος έμεινε απλά να παρακολουθεί την πορεία της, που κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Η αλήθεια είναι ότι βράχηκε όπως συμβαίνει πάντα το γήπεδο. Και εδώ έχουμε υπόδειξη offside στον Ζελάγια. Και εδώ η προηγούμενη. Και ο Ρομπέρς. Μια εξαιρετική παλιά τον Γιάκολης που κατεβάζει, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Θα μπει στην περιοχή φάτσα με τον Μιχαήλοφ, θα κάνει φοβερή επέμβαση. Όχι, εδώ φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο Γιάκολης. Όπως και να έχει, μια σπουδαία φάση στο παιχνίδι. Ευκαιρία μεγάλη για τον Απόλλωνα και πολύ μεγάλη επέμβαση για τον Μιχαήλοφ. Του Μπρουνοβάλε. Καντέ εκτέλεσε, η μπάλα πέρασε ένα πάνω του Σημειάκη. Το γκολ δεν θα μετρήσει. Ξανά την φάση για την Ομόνια. Εδώ η κεφαλιά γίνεται από παίκτη του Απόλλωνα, αλλά θα ήθελα να δω την ώρα που χτυπιέται και η μπάλα. Εδώ ξανά η φάση. Εδώ βεβαίως υπάρχουν παίκτες εκτεθειμένοι, αλλά ο παίκτης του Απόλλωνα κάνει σαφή πρόθεση να παίξει μπάλα και βρίσκει μπάλα. Συνεπώς θα έπρεπε να έχει μετρήσει τον γκολ. Ζελάγια στο χώρο, η πάσα για τον Γιάκολη, κάτω το Σημειάκη, βγαίνει ο Μιχαήλοφ, κλείνει τον δρόμο, η πάσα πέφτει κάτω. Ο Ζελάγια ζητάει πέναλτι, ο Σωτηρίου κοντά δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Γιάκολη, δεν υπήρχε κανένα offside. Αρχικά εδώ το πόδι του Κανού είναι μες στα πόδια του Ζελάγια. Φάση που ζήτησε πέναλτι ο Απόλλωνας. Εδώ θα γίνει το 2-0 για τον Απόλλωνα. Το 2-0 στο 18 με τον Αντρές Σκέπρη να σκοράρει βάρος της πρώην ομάδας του και να μην το πανηγυρίζει, αλλά την δουλειά του ο Σκέπρη την έκανε και με το παραπάνω στο 18, 2-0 με τον Αντρές Σκέπρη να σκοράρει για πρώτη φορά και αυτός μετά την 26η αγωνιστική και το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας. 2-0 στο 18, Αντρές Σκέπρη. Στην σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, με κεφαλιά και πάλι, από την σέντρα του Ντασίλβα, ο Σκέπρη κάρφωσε την μπάλα στην γωνία και πάλι ευνηδιάστηκε σε αυτήν την φάση ο Μιχαήλοφ. Το 2-0 με ισάριθμες κεφαλιές των Τζελάγια και Σκέπρη. Ο Σκέμπρη το σούτ αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει.
Και από τα πόδια του Άλεφ στον Πέδρο πανεβαίνει. Δίπλα του ο Γιάκολης, τώρα του περνάει την μπάλα. Η σέντρα του Γιάκολης, η μπάλα στο δοκάρι. Από την προβολή του Ζελάγια, έχω την εντύπωση, στο 24. Ο Απόλλωνας φτάνει κοντά στο τρίτο γκολ. Εκδήλωσε εξαιρετική επίθεση ο Απόλλωνας εδώ. Η πάσα για τον Γιάκολης. Ξεπετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Ζελάγια. Ζητάει και παίρνει μπάλα ο Πέδρο. Κάθε την παλιά τον Ντασίλβα. Ωραία επιτόπια τρίπλα στον Κανού. Η παλιά τον Ζελάγια. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Αργεντινός. Και ο Άλεφ. Πέρασε η παλιά του για τον Πέδρο. Ο οποίος από πλάγια θα γυρίσει. Θα γίνει τώρα το 3-0. Αυτή την φορά η προβολή του Ζελάγια θα πάει στο βάθος της εστίας. Στο 34. Άλλη μία assist από τον Πέδρο και άλλο ένα γκολ από τον Ζελάγια. 3-0 στο 34. Δεύτερο γκολ σήμερα για τον Αργεντινό που φτάνει στα 17. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δίνει πλέον ένα σημαντικό προβάδισμα στον Απόλλωνα με την συμπλήρωση 33 λεπτών στον αγώνα. 3-0 μπροστά ο Απόλλωνας που βάζει τις βάσεις για να επιστρέψει στις επιτυχίες. Νωρίς βεβαίως πολύ, αλλά το 3-0 σε συνδυασμό με την εικόνα του αγώνα φέρνει τον Απόλλωνα σε θέση ισχύος. Δεύτερο γκολ για τον Εμίλιο Ζελάγια. Από την παλιά που έφυγε για τον Πέδρο έκανε το γύρισμα, ξεπετάχθηκε και πάλι πολύ ωραία ο Ζελάγια και με προβολή έκανε το 3-0. Ο Κανού, ωραία παλιά για τον Αντώνια. Καλή κίνηση του Αντώνια, ελευθερώθηκε το φαλτσαριστό σου, το μοσχηνιάστοχο. Ο Χριστοφή έκλεψε από τον Πέδρο. Ελευθερώθηκε, έκανε και την σέντρα. Ο Κυπιάνη την κεφαλιά. Έδιωξε ο Ρομπέρς το σούτ του Ντάρβις Άγιαρ. Πήρε πολλά φάλτσα η μπάλα και χωρίς δύναμη κατέληξε στην αγκαλιά του Βάλε. Φάση τελειώνει από την προσπάθεια του Καντένεβορη, ολοκλήρωσε. Δεν είναι τρίτος αμυντικός, αλλά είναι ο πρώτος που θα παίρνει την μπάλα. Πέρασε ο Γιάκολης όμως και από τον Γουίλιαμ Σουάρες, ο Κροάτης. Πάει μόνος να τελειώσει την φάση. Ο Μιχαήλοφ θα το σταματήσει. Θα τσιμπήσει και πάλι ο Γιάκολης. Κερδίζει Ζελάγια. Περνάει τώρα για τον Γιάκολης που είναι πιο γρήγορος από τον Βίντρα. Αλλά έχει φύγει πλάγια. Γυρίζει και ο Αντώνια. Η πάσα για τον Ζελάγια με πλάτη προς το τέρμα. Θα κερδίσει τελικά ο Σκέμπρι. Το σουτ από τον Σακέτη. Να ξέρω τον Μάρκοβιτς. Μάλιστα. Γιάκολης, η σέντρα. Ο Αντώνια πρώτος θα διώξει. Και εδώ η προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. Με τον Αντώνια δεν ξεκαθαρίζει πολύ. Εδώ η Ομόνια μπροστά. Χάσει ευκαιρία με τον Ντάρβις Άγιαρ. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 55. Άλεφ και Πέδρο. Ζητάει ο Ζελάγια. Offside. Υπόδειξη τον Μιχάλη Μαρίνο. Εδώ ναι. Με βάση την γραμμή του χόρτου φαίνεται να είναι καλυμμένος ο Ζελάγια. Εν πάση περιπτώσει ο Άλεφ στον Μάρκοβιτς. Βλέπει την κίνηση του Πίτα. Του περνάει την μπάλα. Θα γυρίσει ο Πίτας. Θα κάνει όμως την προβολή ο Βίντρα και θα διώξει κόρνερ. Παλιά για τον Γιάκολης. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Καντέ, αλλά ούτε και ο Κροάτης να υποφεληθεί. Πίτας τον πιέζει. Ο Κακουλής γύρισε ο Πίτας. Έπεσε ο Ζελάγια. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Σωτηρίου. Ξανά εδώ η φάση. Μάλλον έπεσε εύκολα ο Χατζηβασίλης.